Χρήστος Γιαννούλης εδώ κοντά μας, τον ευχαριστούμε που ήρθε σήμερα μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννούλη. Τι γίνεται τώρα, εδώ τα πράγματα παίρνουν επικίνδυνη τροπή. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν δεν είσαστε σωστοί στην κουβέντα θα αποχωρήσω. Αποχωρήσετε κι εσείς. Εντάξει. Αυτό δεν θα είναι διάσπαση, γιατί θα ξανάρθετε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ όμως αν αποχωρήσω άλλος δεν ξανάρχεται. Σέβομαι κάθε συνάδελφο, σέβομαι κάθε άποψη, είναι φορτισμένα τα πράγματα. Αλλά είναι η ώρα να μικρύνουμε την εμβέλεια, την ένταση και την... Να πέσουν οι τόνοι, λέτε. Όχι, οι τόνοι δύσκολο να πέσουν. Να λέμε πράγματα που μπορούν να έχουν μια πραγματική βάση και να προέρχονται από την αλήθεια. Εγώ θέλω να σας καταθέσω... Λόγω, μας είπε πριν ότι είμαστε σε εμφύλιο. Θέλω να σας καταθέσω... Εγώ δεν είμαι με κανέναν εμφύλιο. Οπωσδήποτε να μαλακώσετε το κλίμα. Με κανέναν εμφύλιο. Και με τον Αλέξανδρο θα ξαναβρεθώ και στη Βουλή σε λίγη ώρα. Κανέναν εμφύλιο, κανένα μίσος, καμία αντιπαράθεση. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσουμε τι μας συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια τεχνητή εικόνα η οποία υποστηρίζεται και από την διαστροφή της δικής σας παρουσίας. Και θέλω να το εξηγήσω αυτό. Είναι διαστροφική η παρουσία μας. Ναι. Όχι, το γενικότερα. Τη διαστροφή, αν το λέτε γενικά, της παρουσίας των μέσων ενημέρωσης. Δηλαδή. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και συναδελφικά. Παρακαλώ. Πόσες φορές και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις χρειάστηκε να βρεθούμε και εγώ και ο κύριος Αυλονίτης εδώ πέρα για ζητήματα αντιπολιτευτικά, για ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ξέρετε τι συνόδευε αυτές τις παρουσίες. Ήβρις, χλέβη. Προς εσάς, προς εμάς και τα λοιπά. Τώρα ξαφνικά η ίδια πλευρά που παραδοσιακά στήριζε το Στέφανο Κασελάκη και μιλούσε για συστημικά μέσα, για κάναλα και... Ναι, τώρα ξαφνικά ό,τι λέγεται από τα ερωτήματά σας, μα γιατί τα τερτύπια να μην κατέβει ο Κασελάκης, αποθεώνονται ως η ύψιστη δημοσιογραφική στάση. Και στη μία και στην άλλη πλευρά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η αένα διαμάχη που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι μεταξύ αλήθειας και ψέματος. Πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Εγώ, αν θα θελήσω να διεκδικήσω κάτι στη ζωή μου, δεν θα βγω να πω ότι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ μισθοδοτούνται 50 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και αν αύριο βγει κάποιος και διαψεύσει και είναι 12, εκ των οποίων τα 4 τα έχω προσλάβει εγώ, θα ζητήσω συγγνώμη. Μάλιστα. Και δεν θα διεκδικήσω την ηγεσία του κόμματος. Εάν κάποια στιγμή, μετά από 8 εβδομάδες, έρθω και σας πω ότι αυτό που σας περιέγραφα ως πραξικόπημα, ως προδοσία, ως υπονόμευση, σαν απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, τώρα το αποδέχομαι. Το δέχομαι. Ναι, ναι. Ότι η άρση της εμπιστοσύνης έγινε από την Κεντρική Επιτροπή. Βάζω και λίγη σάλτσα, λίγη πουμαρό, αντικαταστατικά, κόντρα, με φυσική παρουσία κτλ. Αλλά την αποδέχομαι. Σημαίνει ότι έσυρα ένα κόμμα και τα μέλη του, πρόδωσα τα μέλη του, γιατί δεν τους έδωσα την ευκαιρία με βάση τη λογική Ανδρουλάκη να πάμε χωρίς μομφές, χωρίς εντάσεις, στην κάλπη και να υπήρχε ένα εξίσου ήρεμο κλίμα στις εκλογές. Άρα εδώ η διαμάχη μας είναι μεταξύ αλήθειας και ψέματος. Το μισόδετε. Λοιπόν, τώρα γιατί το ερώτημά σας, γιατί δεν τον αφήνετε. Αντιστοίχως, ναι. Πού έχει ξανακαταγραφεί πρώην πρόεδρος εκλεγμένος από μια βάση πριν από ένα χρόνο να αποκλείεται με αιμονικό τρόπο, με ακραίο τρόπο, όλους από μια διαδικασία δημοκρατική. Σήμερα να διαβάζουμε και να βλέπουμε πληροφορίες και ρεπορτάζ από τους συναδέλφους μας που καλύπτουν το ρεπορτάζ και το ξέρουν καλά, ότι πάτε για να τον διαγράψετε πια. Άρα τελειώνει το θέμα, οριστικά και μετά καταρχήν, δεν πάμε. Με αφορμή το χθεσινό, την παράλληλη και καλά πλατφόρμα που έστησε. Δεν θα συνηγορήσω ποτέ στο ότι είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι στο ημίφος υπό την σκοτεινή, ακόμα πιο σκοτεινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, συνεδριάζουμε και επεξεργαζόμαστε το πώς θα κοντίνουμε τον Κασελάκη. Δεν με αφορά αυτό. Δεν με αφορά η πολιτική πρακτική του Στέφανου Κασελάκη. Με αφορά το εξής. Πρέπει να δώσω μια πιστική απάντηση στο γιατί να αποκλειστεί για πρώτη φορά πρώην εν ενεργεία πρόεδρος. Πρώτον, γιατί έχει πολύ βαριά πολιτική υπεραξία του να αίρεται η εμπιστοσύνη ενός οργάνου το οποίο αποτελείται από συντρόφους που ψηφίστηκαν από χιλιάδες μέλη από τη βάση. Ναι. Δεύτερον, γιατί εδώ και 6 μήνες έχει σε εξέλιξη ένα πολύ συγκροτημένο σχέδιο απαξίωσης και συρρήκνωσης, δαιμονοποίησης της αντίθετης άποψης που είναι συστατικό λειτουργίας και της κοινοβουλευτικής ομάδας και της Κεντρικής Επιτροπής και του κόμματος. Τρίτον, γιατί δεν έχει προϋπάρξει πολιτική πρακτική όπου θέλεις να ηγηθείς ενός κόμματος και το βρίζεις συνεχώς, το αποδομείς συνεχώς, απαλλάσσεις σε κάθε ευθύνη, αποποιείς σε κάθε ευθύνη και δεν υπάρχει ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Αυτά είναι πολιτικά δεδομένα.
δεδομένα. Δεν είναι γιατί δεν μου αρέσει η χωρίστρα του κυρίου Κασελάκη ή όλες αυτές τις ανοησίες που λένε υπέρ της προσωπικής του ζωής κτλ. Mm. Είναι πολιτικά τα ζητήματα. Με την ηγεσία του Κασελάκη άνοιξε πολλές φορές η πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ και φύγαν άνθρωποι. Mm. Δεν μπήκαν άνθρωποι. Και η μέθοδος που ακολουθείτε τώρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αναδύει την οσμή του τακτικισμού, διότι στην ουσία πάει να στρατολογήσει μια νέα δεξαμενή μελών, οι οποίοι όταν πας να συζητήσεις λένε ένα πράγμα. Γιατί τον διώχνετε, γιατί δεν τον αφήνετε, μα γιατί δεν θέλει. Ε, πώς δεν θέλει. Δεν θέλει. Και θέλει. Θα σας πω γιατί. Λέει ότι θέλει. Θα σας πω γιατί και δεν θέλει. Και βάζει υποψηφιότητα. Θα σας πω γιατί δεν και θέλει. Και δίνει και τα χαρτιά που του ζητάτε. Να σας πω γιατί εσείς δεν θέλει. Εσείς θα δεχτείτε έναν υποψήφιος. Αν είναι υποψήφιος θα σας πω. Εξπακούεται αν μέσα από διαδικασίες που κάποιοι τις ερμηνεύσαν λάθος και γίνεται. Δεν έχω λόγο να ανοίγω τυφλές συγκρούσεις και τυφλά μέτωπα. Mm. Αλλά θέλω σας παρακαλώ να σας πω το εξής. Αυτή η πρακτική της θυματοποίησης ότι εγώ είμαι το έρημο μόνο νέο παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας, απλότητα κτλ. Σε αυτά να συνηγορήσω που όλοι τον πολεμούν, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει αυτό. Στην πράξη συνέβη το αντίθετο. Δηλαδή, με τεκμηριωμένες πολιτικές εξελίξεις, ένα σώμα όπως η κοινοβουλευτική ομάδα, το οποίο έχει συνοχή, αποτελεσματικότητα και πάει καλά, δεν το δυναμητίζεις για να κάνεις επίδειξη ισχύως. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ότι αγαπώ το ΣΥΡΙΖΑ και θέλω το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που αναδύεται. Τι θέλει, αν καταλάβουμε τώρα, κύριε. Θα σας πω. Κύριε, εγώ εκτιμώ. Δεν έφτιαξε ένα άλλο εκτιμώ κόμμα. Όχι, δεν έχει. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω ότι το φοβάται. Είναι να το καθαρίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Το φοβάται πιο πολύ από ότι φοβήθηκε να πάει στην βάση χωρίς την πρόταση Μομφής. Κύριε Γιαννούλη, το αποτέλεσμα. Το καταλάβατε αυτό. Ήταν το ξεκίνημα για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Επειδή ο Αδουλάκης δεν πέρασε τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές, η κυρία Γιαννακοπούλου εκείνο το βράδυ εδώ στο Sky έθεσε θέμα ηγεσίας. Καλά, δεν τα θυμόμαστε. Ναι. Άρα λοιπόν ο Κασελάκης λέει: ρε παιδιά, μόλις είχα έρθει και γράψαμε ένα ποσοστό. Από τότε δεν με έχετε αφήσει να σταυρώσω μέρα. Για 11 μήνες. Λοιπόν, ακούστε. Το ποσοστό αυτό συνοδεύτηκε από διαρροές επισήμως από το γραφείο τύπου και τους συνεργάτες του κυρίου Κασελάκη περί λευκής απεργίας άλλων στελεχών. Το είχαμε συζητήσει και μαζί. Ναι, ναι. Μέσα σε αυτούς υπήρχε η κατηγορία και για μένα. Mm. Με θυμάστε να κάνω λευκή απεργία στις ευρωεκλογές. Mm. Παραλίγο θα κοιμόμασταν μαζί πρωί βράδυ. Ή στα μέρη που πήγαμε, εγώ, ο Σοκράτης ο Φάμελος, η Κατερίνα Νοτοπούλου, δεκάδες στελέχη και δεκάδες στελέχη που αποκλείστηκαν από αυτήν την πανελλαδική εξόρμηση. Δείτε το αποτέλεσμα, ποιοι ευρωβουλευτές εξελέγησαν. Εξελέγησαν οι ευρωβουλευτές που δεν συνάδουν με πρακτικές ότι και όλα αυτά τα επικοινωνιακά λιώσαμε σόλες, παπούτσια. Το έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας θυμίσω όμως, σε ευρωεκλογές, ένα μεγάλο ποσοστό που χάσαμε ήταν γιατί επέλεξε πολιτικά το κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης να είναι το πόθεν έσχες. Mm-hmm. Για θυμίστε μου, αγαπητοί συνάδελφοι, πόσο συνέβαλε αυτό. Θυμίστε μου την ατζέντα της τελευταίας εβδομάδας των ευρωεκλογών. Εγώ την έβαζα. Γιατί εγώ σήμερα αν έβαζα την ατζέντα σε αυτή τη συζήτηση, αν είχα αυτή τη δυνατότητα, θα ξεκινούσα από τη δήλωση Σαμαρά. Mm-hmm. Αυτή είναι η δουλειά μου. Yeah, καλά, και σε λίγο θα πάω στη Βουλή να υπερασπιστώ το νομοθετικό έργο που ετοιμάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν θεωρούν ότι έχουν το δικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας, ενιαίος, και αυτόν οφείλουμε να υπηρετήσουμε. Άρα πια λέτε ο ίδιος έχει θέσει πολιτικά απονομιμοποίησε την ικανότητά του να ηγηθεί. Και προσέξτε, ενός κόμματος, στο οποίο ξέρω τον αντίλογο του Δημήτρη, ότι με τέτοια ποσοστά θέλετε και να κυβερνήσετε. Ναι, ενός κόμματος που κυβέρνησε και θέλει να ξαναμπεί σε τροχιά. Τύπησης στην αξιωματική αντιπολίτευση. Κυβέρνησης και τύπης και ουσία. Άρα θέλω να είμαι καθαρός απέναντι. Εγώ δεν έχω πολιτικό αντίπαλο τον Στέφανο Κασελάκη. Συνέδριο θα κάνετε. Συνεχίζω να θεωρώ ότι είμαστε σύντροφοι στο ίδιο κόμμα. Το Νοέμβριο θα αρχίσει το συνέδριο, όλα θα γίνει ποτέ. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Λέει ότι δεν θα το κάνει γιατί βράζει η βάση και θα χάσει. Ο Στέφανος, έχω την εντύπωση ότι μάλλον επιθυμεί διακαώς την αναβολή για να προσθέσει ένα ακόμα βέλος στη φαρέτρα της θυματοποίησης που έχει καταντήσει πλέον σαπουνόπερα, δραματιοποιημένη εξέλιξη που δεν ταιριάζει σε κανέναν μας. Και θέλω να σας πω ότι εγώ στο πρόσωπο που θα δείξω την εμπιστοσύνη για επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ θέλω να βλέπω τη σοβαρότητα, την αξιοπρέπεια. Φάμε λόγω ψηφίστε. Αυτό το έχω πει πριν καν το ανακοινώσω. Να το ξαναπούμε, δεν πειράζει. Σωστά. Εγώ σε αυτό το πρόσωπο, πολύ καθαρά και μέσα από την καρδιά μου, σας λέω ότι θέλω να βλέπω τον ικανό και αξιόπιστο πρωθυπουργό.
Προφανώς. Που θα χειριστεί, χειριστεί καταστάσεις, όχι με πίσω μπρος, όχι με επικοινωνία αυτά που κατηγορούμε τον Μητσοτάκη. Ψηφίζεται με όρος πρωθυπουργού. Όχι με επιτιδευμένες παρουσιάσεις απλότητας και καλού χαρακτήρα. Καλοί άνθρωποι είμαστε όλοι. Mm-hmm. Οι κακοί λέει στη φυλακή είναι. Ποιος μπορεί να ηγηθεί αύριο, δηλαδή, ποιος είναι ειλικρινής, αξιόπιστος και σοβαρός. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννούλη. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Πού θα φτάσει όλο αυτό. Καλή συνέχεια. Πάντως θα ξαναβρεθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζω πραγματικά τη μέστεξη να διαβάζω τα σχόλια που λένε μπράβο, Ρεάκη. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, ρε οικονόμου, το ξεφτέλησε στο Γιαννούλη. Αυτό οι ίδιοι που λέγανε τι πάτε σε αυτά τα αρδάκια. Γιατί πάτε εκεί, ναι, γιατί πάτε εκεί. Αλλάζουν τα πράγματα, κύριε Γιαννούλη. Αυτό προκαλεί μια μέθεξη. Δόξα τω Θεώ. Όχι. Στην ουσία προκαλεί πικρία. Γιατί αυτό είναι ο οπαδισμός. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.